τελευταία στροφή σήμερα και θα κλείσουμε στο ίδιο φόντο με τα ελληνοτουρκικά, δεν αλλάζουμε. Θα πάμε όμως τώρα στον κύριο Θέμη Τζίμα, ο οποίος είναι και διδάκτορας δημοσίου δικαίου και της πολιτικής επιστήμης, κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια και αναλύει τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και εγώ. Πού νομίζετε, σε ποιο σημείο τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά αν πιστεύετε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα ίσως από τα πιο κρίσιμα σημεία, από τα κρισιμότερα από το 1974 και μετά. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του τελευταίου αιώνα, διότι βρισκόμαστε μέσω παγκοσμίου πολέμου. Και επειδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις συγχρονίζονται με τις εξελίξεις στο πλαίσιο αυτού του πολέμου, ιδίως από τη στιγμή κατά την οποία η ΜΕΝ Τουρκία διατηρεί διάβλους επαφής και με τις δύο πλευρές, ασχέτως αν ανήκει στο νατοϊκό στρατόπεδο, η ΔΕ Ελλάδα έχει περάσει σε στάδιο εχθρότητας πολεμικής απέναντι στη Ρωσία, άρα έχει καταστρέψει τις επαφές της παραδοσιακές με τη μία πλευρά. Επομένως, από διπλωματικής απόψεως αντικειμενικά βρίσκεται σε θέση αδυναμίας ως προς την Τουρκία. Ο συγχρονισμός αυτός, ο οποίος ήταν μοιραίο ότι θα συμβεί, διότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα ενιαίο σχεδόν υποσύστημα ασφάλειας με τη Μαύρη Θάλασσα, ο συγχρονισμός αυτός μας βρίσκει σε θέση σχετικής αδυναμίας από διπλωματικής τουλάχιστον απόψεως ως προς την Τουρκία. Και ξέρουμε καλά ότι η Τουρκία όταν νιώθει ισχυρή γίνεται και πιο επιθετική και στο πεδίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτεθεί αύριο. Δείχνει όμως ότι έχει στρώσει το πλαίσιο, έχει στρώσει το πλαίσιο προς τη διεθνή κοινότητα διεκδίκησης των ελληνικών νησιών, μέρους των ελληνικών νησιών, απόπειρας αλλαγής της κυριαρχίας στο Αιγαίο, και όταν θα αισθανθεί ότι διεθνείς σχέσεις και η στρατιωτική ισχύ την ευνοούν, θα κινηθεί αναλόγως. Να σας πω μία αντίθετη οπτική. Με βάση αυτό που περιγράφουμε λοιπόν, η Τουρκία μπορεί να αισθάνεται με έναν τρόπο στο πίσω μέρος του κεφαλίου της ότι έχει και τη μόχλευση της Ρωσίας, αλλά από την άλλη θα πει κάποιος και θα ήθελα οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πω λαϊκά, μανιχουλέ στο Αιγαίο και στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να πούν στον Ερντογάν κάτι στα αυγά σου. Ότι δεν θα το ήθελαν είναι βέβαιο. Δεν έχουν κανένα λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πολεμική αναμέτρηση μεταξύ δύο συμμάχων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες μας διαφεύγει ότι σε μια από τις τελευταίες, νομίζω είναι 26 Σεπτεμβρίου, συνεντεύξεις που δίνονται από τον εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, στην ερώτηση για το τι άποψη έχει για το Αιγαίο και αν αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, δεν απήντησε. Τι σημαίνει αυτό? Και επίσης και ένα τρίτο στοιχείο για το τηλεφώνημα. Απήντησε μετά όμως, μετά από την πίεση του Μιχάλη Γιγναντίου, ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία στα νησιά αυτά, του Αιγαίου δηλαδή, για το ερώτημα ήταν αυτό. Κανείς μπορεί να δει και την πρώτη και τη δεύτερη απάντηση. Λοιπόν, το ζήτημα και το τρίτο ζήτημα είναι ότι το τηλέφωνο από πλευράς του Προέδρου των ΗΠΑ ή του Υπουργού Εξωτερικών είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή που με ένα τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον όλα σταματούν. Εδώ και πολύ καιρό δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Να ρωτήσω πιο πονηρά εγώ. Εάν σηκωθεί το τηλέφωνο και πει πάρ τα F-16 αναβαθμισμένα, πιστεύετε θα συνεχίσει την πίεση προς την Ελλάδα? Κοιτάξτε, σίγουρα η Τουρκία μέσω της Ελλάδας διαπραγματεύεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον και συνέβαινε πάντα. Βεβαίως όμως, όπως είπα, κατά την άποψή μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λύνουν όλα τα ζητήματα. Και αυτό είναι λάθος. Ότι είπα, μπορούν με ένα τηλεφώνημα να σταματούν την Τουρκία. Η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, θα κινηθεί σε δύο καταστάσεις. Είτε αν είπα λόγω μιας ενδεχόμενης ήττας τους σε αυτόν τον εν εξελίξει παγκόσμιο πόλεμο, αποχωρήσουν κατά κάποιο τρόπο σχεδόν οριστικά από την περιοχή μας, είτε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειαστούν τόσο έντονα την Τουρκία στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, οπότε αποφασίσουν να κάνουν μεγαλύτερες παραχωρήσεις ακόμα προς την τουρκική πλευρά.
Άρα λέτε ότι είναι σε αυτό το στάδιο. Η Γαλλία που είναι η άλλη παράμετρος που έχει μπει μετά την ελληνογαλλική αμυντική... Η Γαλλία είναι μια μικρή δύναμη. Στρατιωτικά και διεθνοπολιτικά η Γαλλία είναι μια μικρή δύναμη. Είναι εδώ η πυρηνική δύναμη και αυτό τη δίνει για την ίδια ένα αναβαθμισμένο στάτους. Είναι μια όμως μικρή σχετικά μεσαία, αλλά μάλλον προς το μικρή στρατιωτική δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι και οι περιπέτειές της στη Βόρεια Αφρική δεν εξελίσσονται καλά. Είναι σε μια φάση υποχώρησης. Βεβαίως είναι σημαντικό το ότι μπορείς να πάρεις κάποιον εξοπλισμό κτλ. Έχει μια αμυντική βιομηχανία αρκετά καλή. Αλλά η Γαλλία δεν πρόκειται ιδίως σε πολύ σύντομους χρόνους να πολεμήσει το πλευρό της Ελλάδας. Με δεδομένο μάλιστα ότι η Γαλλία δεν είναι καν η πρώτη δύναμη, πιο ισχυρή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτως ή άλλως είναι στα χειρότερά της, θα έλεγα ότι δεν μπορείς να ποντάρεις εκεί. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, κάθε συμμαχία που έχεις χρήσιμη είναι, κάτι μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι όμως η Γαλλία ο αποτρεπτικός παράγοντας. Ο αποτρεπτικός παράγοντας, πέραν του βασικού που είναι οι ένοπλες δυνάμεις σου, είναι Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και προϊόντος του χρόνου και άλλες δυνάμεις να μην θέλουν αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτό μπορεί να καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. Ναι, παρότι πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν, παρότι τον κατηγορούμε για πολλά πράγματα, δεν έχει κάνει έναν μεγάλο τυχοδιοκτισμό στη Συρία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο τον έχει μετανιώσει όσο δεν πάει, διότι πήγε να ανατρέψει τον Άσαντ και του έσκασε ένα de facto κουρδικό κράτος στα σύνορά του. Λοιπόν, ο Ερντογάν δεν είναι ο τυχοδιοκτικός παίχτης που περιγράφουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπετε ότι πλέον, για παράδειγμα, στη Βόρεια Συρία, όπου πολύ καιρό μιλάει και απειλεί με εισβολή περαιτέρω κτλ., όταν άναψε κόκκινο φως και από τη Ρωσία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για διαφορετικούς λόγους και από το Ιράν, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική στρατιωτική περιφερειακή δύναμη, σταμάτησε. Δεν έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε ο παρανοϊκός, ούτε ο ευρισκόμενος σε παραλήρημα, ούτε ο τυχοδιώκτης, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η Τσιλέρ, η οποία στα ίμια διακινδύνευσε μια πλήρη ελληνοτουρκική σύραξη. Είναι προφανές αυτό που λέτε και πάω, γιατί έτσι θέλω το δικό σας σχόλιο, πάω στο άλλο πεδίο, το ότι δεν λειτουργεί τυχοδιοκτικά αλλά με τη δική του στρατηγική, ασχέτως αν αυτή είναι σε βάρος μας. Φαίνεται το πώς έχει χτίσει όλη την αφήγηση 1,5 χρόνο της αποστρατιωτικοποίησης. Ξεκίνησαν επίσημα, το έκανε με επίσημες δηλώσεις, το πέρασε με επίσημα έγγραφα στον ΟΗΕ πριν ένα χρόνο, το επισφράγησε προχθές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Γιατί επιμένει στην αποστρατιωτικοποίηση, κατά τη γνώμη σας? Γιατί είναι το πλαίσιο διεκδίκησης αλλαγής κυριαρχίας. Ο Ερντογάν θέλει να εισάγει στη διεθνή κοινότητα μια θεωρία ότι η κυριαρχία μπορεί να ασκείται υπό όρους. Και εν προκειμένου, ο όρος για την άσκηση κυριαρχίας κατά τον Ερντογάν είναι να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά του Αιγαίου. Θεωρεί ότι αν αυτό υποθεί για 5, 10, 15 χρόνια, και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτιάξει στην πορεία λόμπι, αρθρογράφους οι οποίοι θα αρχίσουν να εκφράζουν τη δική του άποψη κτλ., θα καλλιεργήσει ένα κλίμα μεγαλύτερης δεκτικότητας από πλευράς της διεθνούς κοινότητας ως προς τη διεκδίκηση. Λοιπόν, αυτό κάνει, φτιάχνει κλίμα το οποίο θα αξιοποιήσει η Τουρκία, δεν θα είναι ενδεχομένως ο Ερντογάν στα πράγματα, όταν η ίδια κρίνει ότι ευνοούν οι συνθήκες, όπως ακριβώς έκανε με την Κύπρο. Ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι το Κυπριακό δεν άνοιξε το 1974. Προφανώς. Το Κυπριακό είχε ανοίξει 20 χρόνια πριν για την Τουρκία. Σωστά. Και τις ανοίξαν και την πόρτα δικοί μας σύμμαχοι. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Με καλύτερο παίκτη αυτόν που δεν ακούγεται σήμερα, την Αγγλία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Νίκος, λειτουργεί η αποτροπή στη χώρα, όπως λένε κάποιοι, ή θα λειτουργήσει έστω αν χρειαστεί? Και κατά τη γνώμη του κυρίου Τζίμα, σε αυτή τη φάση, έτσι όπως παροξύνει συγκρουσιακό κλίμα η Τουρκία, θα έπρεπε να αντιδράσουμε και με άλλους τρόπους διπλωματικά? Θα συμφωνούσε με την ανάκληση του Έλληνα πρεσβευτή από την Άγκυρα? Με το τελευταίο θα έλεγα όχι. Δεν έχεις λόγο να ανακαλέσεις τον πρεσβευτή σου, γιατί εκεί οξύνεις τα πράγματα. Ξέρετε, το να ανακαλέσεις τον πρεσβευτή και να οξύνεις τα πράγματα έχει νόημα εάν είσαι διατεθειμένος να πας στο επόμενο βήμα.
Επειδή αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται η ελληνική ηγεσία ότι είναι διατεθειμένη να πάει στο επόμενο βήμα, θα ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα. Η αποτροπή μέχρι τώρα φαίνεται ότι λειτουργεί, με την έννοια ότι δεν έχουμε μία σύραξη. Τεστάρεται από την Τουρκία. Η Τουρκία τη δοκίμασε το καλοκαίρι του 2020, μαζί το συζητούσαμε και διαπίστωσε ότι μπορεί να σπρώξει προς τα πίσω τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Άρα δεν λειτουργεί απολύτως. Τα αρχικά μας δικαιώματα είναι διαπραγμάτευτα, έγινε τα 6 ναυτικά μίλια είναι αδιαπραγμάτευτα. Αυτό έδειξε λοιπόν ότι ο πλευράς αποτροπής δεν πιστεύουμε όλα όσα κατά καιρούς λέμε. Ωστόσο λειτουργεί στο επίπεδο του να μην έχουμε μια πολεμική εκστρατεία εναντίον μας. Εάν φτάσουμε στο παραπάνω βήμα, εκεί δεν θα μιλάμε πια για αποτροπή, θα μιλούμε για άμυνα. Το ερώτημα είναι, το πρώτο, η αποτροπή πάνω σε ποιες κόκκινες γραμμές ασκείται και πόσο σοβαρές είναι αυτές οι κόκκινες γραμμές. Και το δεύτερο είναι το τι ακριβώς θέλει να πετύχει η ελληνική εξωτερική πολιτική δια αυτής αποτροπής. Διότι εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς αυτό το οποίο ζητούμε από την Τουρκία είναι να μας αφήσει ήσυχους, ώστε όλοι μαζί να στραφούμε εναντίον του μεγάλου μας εχθρού που είναι η Ρωσία. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια επαναφορά στο δόγμα που ίσχυε πριν το 1974. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Γιάννης, μια ερώτηση λέει στον κύριο Τζίμα, με δεδομένο ότι έχουμε δηλώσει ως Ελλάδα σε όλους τους επίσημους τόνους τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχουμε στόχο να κάνουμε εξορίξεις και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτουμε. Καλά, Γιάννη μου, δεν ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν δραγδαία, αλλά τέλος πάντων, μήπως αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το θέατρο των επιχειρήσεων για την κατανομή τους των υδρογονανθράκων από αυτούς που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν? Προφανώς. Η φυσική πόρη της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου είναι ένα πολύ βασικό επίδικο και προφανώς η Τουρκία θέλει να πετύχει μέσα και από την αλλαγή της κυριαρχίας να έχει τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο. Έχουμε πει ότι αυτός ο οποίος ελέγχει τις δύο ακτές του Αιγαίου ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος, είναι η ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε αν αυτό το συνδυάσει κανείς με την επέκταση της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, μιλούμε για μια πραγματικά αυτοκρατορική σχεδόν ισχύ. Και η φυσική πόρη είναι πολύ βασικό κομμάτι σε όλο αυτό, μαζί βεβαίως και με την προβολή ευρύτερα της ισχύως της τουρκικής. Επομένως, ναι, θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ελληνική πλευρά δεν θέλει να εξορίξει φυσικούς πόρους και δεν είναι και κακό να θέλει να εξορίξει φυσικούς πόρους. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα. Άμα δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνουν άλλοι στο τέλος. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ιστορία. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι, ιδίως τελευταίο εφτάμηνο, δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός της. Δηλαδή, είναι η επίτευξη μια συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο ή στο Αιγαίο, ώστε να μπορέσουμε να ευημερίσουμε όλοι εξορίζοντας φυσικούς πόρους ή με όποιον άλλο τρόπο, με την πράσινη ανάπτυξη, με οτιδήποτε. Ο στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο πόλεμος κατά της Ρωσίας, είναι η τυφλή Ρωσία. Ενώ ο στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι να εξυπηρετηθούν τα τουρκικά συμφέροντα. Αυτή η αναντιστοιχία αντικειμενικά φέρνει την Τουρκία σε μια θέση ισχύως. Μακροχρόνια ο ένας έχει εθνικά συμφέροντα δικά του, εσύ έχεις εθνικά συμφέροντα εντός εισαγωγικών εθνικά ανατολικά. Είναι προφανές ποιος είναι πιο ισχυρός λοιπόν. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχουν και δύο κλειδιά. Το ένα το αναλύσατε. Είναι η διάβλη του Αιγαίου, δεν είναι τα στενά μόνο που λένε κάποιοι. Η διάβλη του Αιγαίου είναι ακόμη πιο κομβική σημασία και προς το Γιβραλτάρ και προς το Σουέζ και προς ό,τι άλλο έρχεται. Και το άλλο είναι η Κύπρος. Η θέση της, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, είναι ίσως το απόλυτο κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Κύπρο θα μπορούσε δηλαδή, να το πω έτσι, αλλά ουκρανικό στράτευμα, σου λέω Χερσόνα και πάω Χάρκοβο, σου λέω Αιγαίο, αλλά κάνω κίνηση στην Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει, καταρχάς δεν μπορώ να μαντέψω την προφανώς. Του τουρκικού επιτελείου, παρότι η Τουρκία στην Κύπρο δείχνει ότι κατά βάση αυτό το οποίο θέλει το έχει πετύχει. Θα ολοκληρώσει νομίζω τους στόχους της εάν πετύχει και μια λύση ομοσπονδίας, κατ' όνομα συνομοσπονδίας
στην πραγματικότητα. Εκεί θα έχει ολοκληρώσει τη στόχευσή της, διότι διατηρώντας τη δική της τουρκοκυπριακή οντότητα θα ελέγχει συνολικά την Κύπρο, άρα θα συμμετέχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικότερο είναι ότι η Κύπρος επιλέγει μια αυτοκτονική πολιτική μαζί με την Ελλάδα, που είναι επίσης η απόλυτη ταύτισή της με τον Ευρωατλαντισμό, παίρνοντας χάντρες και καφρεφτάκια ως αντάλλαγμα, δηλαδή την άρση του εμπάργου όπλων, λες και αν η Κύπρος ήθελε να εξοπλιστεί παραπάνω, δεν έβρισκε όπλα να πάρει από αλλού και έπρεπε να πάρει αμερικάνικα. Λοιπόν, εγκαταλείπει και η Κύπρος ένα παραδοσιακό εξισορροπητικό παράγοντα για την ίδια, που ήταν η παρουσία της Ρωσίας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα πάντως αυτά το βίωσαν και χώρες οι οποίες βρίσκονταν στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, όταν υποχώρησε η σοβιετική επιρροή. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις μια τόσο μονομερή επιλογή και τόσο ακατανόητη ως προς αυτόν τον οποίο εγκαταλείπεις, την στιγμή κατά την οποία ενδεχομένως η μία και μόνη η επιλογή θα βρεθεί σε ευθύνουσα θέση, εσύ θα μείνεις εντελώς αποστάτευτος. Κύριε Τζίμα, αυτό η Κύπρος θα το υποστεί σε μεγαλύτερο και πολύ χειρότερο βαθμό από την Ελλάδα, έτσι. Εν κατακλείδη για σήμερα, κύριε Τζίμα, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας σε αυτή τη φάση? Ότι χειριζόμαστε την κατάσταση του Παγκοσμίου Πολέμου με έναν τελείως τυφλό και ανόητο τρόπο, ο οποίος θα μας φέρει στη θέση του χαμένου, όποιος και αν είναι νικητής σε αυτόν τον πόλεμο. Θέμης Τζίμας, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.